όμορφα ξανθά μαλλιά που έχετε. Κόκκινα. Κόκκινα τώρα που τα βλέπω μέσα τα κεριά. Παρά την έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Παρασκευής, το κοινό της Κομοτηνής αγκάλιασε την παραγωγή του Διπεθέ, ο υπότης του Φθινοπόρου. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Αύγουστου Κορτό, που παρουσιάστηκε μέχρι και την Κυριακή 21 Απριλίου στις 9 το βράδυ. Η Άννα Μαχαιροπούλου, που ανέλαβε τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για το έργο, το ρόλο, τα συναισθήματα μέσα στο έξοχο λιτό σκηνικό της παράστασης, που στόχευε και πέτυχε να δημιουργήσει μια εξαίρετη ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας, αμόνης, που νιώθει ότι χάνει τη ζωή από τα χέρια της, που έχει πολλά να δώσει ακόμα και θέλει να τα δώσει, αλλά δεν υπάρχει η ανταπόκριση ως σωστός άνθρωπος. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι μόνο ένα γυναικείο έργο, είναι ένα έργο που θα μπορέσει να αγγίξει και τους άνδρες ή να τους εκπαιδεύσει στο άγγιγμα. Ελπίζουμε, ναι. Σίγουρα είναι μια διαφορετική ματιά που μπορεί να έχει ένας άντρας πάνω σε ένα τέτοιο κείμενο και διαφορετική ματιά μια γυναίκα. Νομίζω είναι πιο κατανοητό άμεσα από μια γυναίκα ένα τέτοιο κείμενο. Να πούμε και κάτι άλλο. Πώς εισέπραξε ο Αύγουστος Κορτό τη δικιά σας πρόταση να δείτε ένα δικό του κείμενο θεατρικά, να το ανεβάσετε στην ουσία? Το συγκεκριμένο μου είπε ότι και εκείνος το έβλεπε ως θεατρικό και πολλοί φίλοι του μου είπαν ότι όντως όταν το διάβασαν του είπαν ότι αυτό είναι ένα θεατρικό κείμενο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Έδειξε ενδιαφέρον. Η υπόθεση της παράστασης είναι η ιστορία μιας γυναίκας μόνης, κλεισμένη στο δικό της φανταστικό κόσμο, όπου ζητεί απεγνωσμένα την επαφή και την αγάπη. Γίνεται σκληρή με τον εαυτό της, χρησιμοποιώντας τη φαντασία ως έξοδο κινδύνου, ψάχνοντας απεγνωσμένα μια λύτρωση. Ένας μονόλογος που αφορά όχι μόνο την προσωπική εμπειρία μιας γυναίκας που δεν μπορεί να βρει τη θέση της στον κόσμο, αλλά έχει επέκταση σε γενικότερο επίπεδο. Όχι, είστε πολύ καλός, αλλά όχι, δεν έχω πια ούτε καν την όριμη ομορφιά του Φθινοπόρου. Ας πούμε είμαι πιο κοντά στο χειμώνα.